Ορίστε. Κυρία και κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, νομίζω συναδέλφισες βουλεύτριες και συνάδελφοι βουλευτές, δεν πειράζει. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο τιμά τη σημερινή μέρα. Παρακαλώ, Αφροδίτη, μη μιλάς, παρακαλώ. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να δείξετε τον ανάλογο σεβασμό στην εισηγήτρια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε ησυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο τιμά τη σημερινή μέρα. Κύριε Βορύδη, θα κάνετε τη χάρη να ακούσετε την πρόεδρο και να αφήσετε και τους υπόλοιπους να ακούσουν εμένα. Περιμένουμε, κύριε Βορύδη. Μπράβο. Λοιπόν, το Ελληνικό Κοινοβούλιο τιμά τη σημερινή μέρα, μέρα διεκδίκησης των δικαιωμάτων των γυναικών, όχι με φραστικές εξαγγελίες σε μια περισσότερο ή λιγότερο συνηθισμένη εκδήλωση, αλλά έμπρακτα, ικανοποιώντας ένα αίτημα χρόνων του γυναικείου και φεμινιστικού κινήματος στη χώρα μας. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία υπογράφηκε το 2011, τέθηκε σε ισχύ με την κύρωσή της από τη 10η χώρα, την Ανδόρα, και υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 13 Ιουνίου το 2017 κατά την Προεδρία της Μάλτας, μπαίνει σήμερα σε διαδικασία κύρωσης από τη Βουλή και μάλιστα σε συνδυασμό με διατάξεις που τροποποιούν την εθνική νομοθεσία, όπου αυτό ήταν απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή αυτού του διεθνούς κειμένου. Για να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης νομοθεσίας που να καταπολεμά τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι βία κατά των γυναικών σημαίνει όλες τις πράξεις βίας βασιζόμενες στο φύλο, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, τις απειλές τέλεσης τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αποστέρηση της ελευθερίας στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό βίο. Πρόκειται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για διάκριση κατά των γυναικών που συνιστά εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύως μεταξύ των γυναικών και των ανδρών και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε υποδεέστερη θέση σε σύγκριση με τους άνδρες. Βία κατά των γυναικών που βασίζεται στο φύλο σημαίνει τη βία που ασκείται εναντίον μιας γυναίκας για μόνο το λόγο ότι είναι γυναίκα ή η οποία την επηρεάζει κατά τρόπο δυσανάλογο. Ενώ ο όρος φύλο σημαίνει τους κοινωνικά δομημένους ρόλους, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια κοινωνία θεωρεί κατάλληλες για τις γυναίκες και τους άνδρες. Ο όρος ενδοοικογενειακή βία σημαίνει όλες τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας, οι οποίες συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή οικογενειακής μονάδας ή μεταξύ των πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, είτε ο δράστης διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι. Επομένως, με βάση αυτόν τον ορισμό, άντρες και κυρίως έφηβοι και αγόρια μπορούν να είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η σύμβαση αναφέρεται σε σωματική βία, σε μη συνενετικές πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα και στον εξαναγκασμό για συμμετοχή σε τέτοιες πράξεις με τρίτο άτομο, σε διείσδυση στο σώμα άλλου ατόμου με τη χρησιμοποίηση οποιοδήποτε οργάνου του σώματος ή αντικειμένου, ακόμη και αν διαπράχθηκε κατά των πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, σε αναγκαστικό γάμο ενήλικου ή παιδιού, σε ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, σε υποκίνηση, εξαναγκασμό ή παρότρινση σε αυτό, σε αναγκαστική έκτρωση και αναγκαστική στήρωση, σε σεξουαλική παρενόχληση, σε ψυχολογική βία και μη εμφανή παρακολούθηση ή παρενόχληση,
έχει εισαχθεί με τον όρο stalking, και προβλέπει ότι ο πολιτισμός, τα έθιμα, η θρησκεία, οι παραδόσεις και τυχόν παραβίασή τους από το θύμα ή η ούτως αποκαλούμενη τιμή δεν θεωρούνται ως δικαιολογία για την τέλεση αυτών των πράξεων. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα μέρη αυτής όχι μόνο διασφαλίζουν ότι κρατικές αρχές, αξιωματούχοι, αντιπρόσωποι, θεσμικοί και άλλοι φορείς, ανεργούντες για λογαριασμό του κράτους, απέχουν από οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των γυναικών, αλλά και λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά και άλλα μέτρα, προκειμένου να προλάβουν, διερευνήσουν, τιμωρήσουν και παράσχουν επανορθώσεις όταν τέτοιες πράξεις διαπράττονται από μη κρατικούς δρόντες. Μέτρα που τοποθετούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων στο επίκεντρό τους και εφαρμόζονται χωρίς καμιά διάκριση εξαιτίας του φύλου, του γένους, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της σύνδεσης με εθνική μειονότητα, της περιουσίας, της γενεαλογικής καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας του φύλου, της ηλικίας, της κατάστασης της υγείας, της αναπηρίας, της οικογενειακής κατάστασης, της κατάστασης μετανάστη ή πρόσφυγα ή άλλης κατάστασης των θυμάτων. Τα μέρη της Σύμβασης εφαρμόζουν συνεκτικές και συντονισμένες πολιτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας που αναφέρθηκαν μέσω αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, ιδρυμάτων και οργανισμών, εμπλέκοντας όπου απαιτείται κυβερνητικούς φορείς, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια και αρχές, εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναικείες οργανώσεις δικαιωμάτων, διαθέτοντας τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Επίσης, καθορίζουν ή συνιστούν έναν ή περισσότερους επίσημους φορείς που είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών βίας για τις οποίες γίνεται συζήτηση, οι οποίοι συντονίζουν τη συλλογή αναλυτικών στατιστικών στοιχείων, αναλύουν και δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους, υποστηρίζουν την έρευνα με στόχο τη μελέτη των βασικών αιτίων και επενεργειών αυτών των μορφών βίας, τη συχνότητα εμφάνισης καθώς και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την καταπολέμησή της. Για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, τα μέρη της Σύμβασης λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προώθησης αλλαγών αναφορικά με τα κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα συμπεριφοράς γυναικών και ανδρών, με σκοπό την εξάλληψη προκαταλήψεων, εθίμων, παραδόσεων και όλων των άλλων πρακτικών, οι οποίες βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας των γυναικών ή στους στερεότυπους ρόλους γυναικών και ανδρών, ενθαρρύνοντας όλα τα μέλη της κοινωνίας, ειδικότερα τους άντρες και τα αγόρια, με σκοπό να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη όλων των μορφών βίας. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουν σε τακτική βάση και σε όλα τα επίπεδα εκστρατείες ή προγράμματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε συνεργασία με εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς ισότητας, την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιαίτερα τις γυναικείες οργανώσεις, και φροντίζουν να συμπεριληφθεί στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα όπως η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η μη στερεότυπη ρόλη των δύο φύλων, ο αμοιβαίος σεβασμός, η επίλυση συγκρούσεων χωρίς βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, η βασιζόμενη στο φύλο βία και κατά των γυναικών και το δικαίωμα στην προσωπική ακεραιότητα, προσαρμοσμένα στην ικανότητα των μαθητών. Ακόμη παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση προς τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι ασχολούνται με τα θύματα των εν λόγω πράξεων βίας, ώστε να λαμβάνουν υπόψη και αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες ατόμων τα οποία έχουν καταστεί ευάλωτα συνεβία ιδιαίτερων περιστάσεων, και εκπονούν προγράμματα που αποσκοπούν στο να διδάξουν τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας να υιοθετούν μια μη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις και στο να αποτρέψουν τους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων να επαναλάβουν την εγκληματική τους πράξη. Τα μέρη επίσης οφείλουν να εξασφαλίζουν την προστασία όλων των θυμάτων και των μαρτύρων έναντι
οποιαδήποτε περαιτέρω πράξεων βίας με τη συνεργασία μεταξύ άλλων των σχετικών κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού σώματος, των εισαγγελέων, των φορέων επιβολής του νόμου, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων συναφών οργανισμών, να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν την αποκατάσταση των θυμάτων από τις συνέπειες της βίας, όπως νομικές και ψυχολογικές συμβουλές, οικονομική βοήθεια, στέγαση, εκπαίδευση, κατάρτιση και παροχή συνδρομής στην εξεύρεση εργασίας. Και η παροχή αυτών των υπηρεσιών δεν εξαρτάται από την επιθυμία του θύματος να ασκήσει ποινική δίωξη ή να καταθέσει εναντίον οποιοδήποτε δράστη. Μεριμνούν για τη λειτουργία πανεθνικής εμβέλειας και καθόλου το 24ωρο τηλεφωνικών γραμμών παροχής βοήθειας και κατάλληλων εύκολα προσβάσιμων καταφυγίων που παρέχουν ασφαλή στέγαση στα θύματα, στις γυναίκες και στα παιδιά τους, στα οποία μάλιστα εφόσον είναι μάρτυρες των εν λόγω μορφών βίας, παρέχεται η ενδεδειγμένη ψυχοκοινωνική συμβουλευτική. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι παρέχεται στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να διατάξουν σε καταστάσεις άμεσου κινδύνου τον δράστη ενδοοικογενειακής βίας να απομακρυνθεί από την κατοικία του θύματος για επαρκή χρονική περίοδο, ιδίως αν ο κίνδυνος φωνικότητας και επανάληψης της βίας αξιολογείται ως υπαρκτός και ο δράστης διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα. Είναι δυνατόν επίσης να του αφαιρεθούν τα γονεϊκά του δικαιώματα. Οι έρευνες ή η δίωξη αδικημάτων που αφορούν σωματική και σεξουαλική βία, αναγκαστικό γάμο και ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν στηρίζονται εξ ολοκλήρου στην αναφορά ή την έγκληση που υπέβαλε το θύμα, εφόσον το αδίκημα διαπράχθηκε εν όλο ή εν μέρη στο έδαφος του μέρους στο οποίο ασκείται τη δίωξη, και η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί ακόμη και αν το θύμα αποσύρει την αναφορά ή την έγκλησή του. Όλα τα θύματα πράξεων βίας που αποτελούν το πεδίο της σύμβασης δικαιούνται να διεκδικήσουν αποζημίωση από τους δράστες, ενώ επαρκής κρατική αποζημίωση χορηγείται σε εκείνα τα άτομα τα οποία έχουν υποστεί σοβαρή σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας τους, στο βαθμό που αυτή η βλάβη δεν καλύπτεται από άλλες πηγές, όπως ο δράστης, η ασφαλιστική κάλυψη ή κρατικά επιδοτούμενες υγειονομικές και κοινωνικές παροχές. Παρέχεται επίσης στα θύματα δωρεάν νομική συνδρομή, διερμηνία και προξενική υποστήριξη εφόσον χρειάζεται. Τα θύματα των οποίων το καθεστώς διαμονής εξαρτάται... θα ζητήσω την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Τα θύματα των οποίων το καθεστώς διαμονής εξαρτάται από εκείνο του τι συζύγου ή συντρόφου, όπως διαλαμβάνεται στην εσωτερική νομοθεσία του κάθε μέρους, σε περίπτωση λύσης του γάμου ή της σχέσης, δικαιούνται κατόπιν αίτησης αυτοτελούς αδείας διαμονής σε περίπτωση ιδιαιτέρως δυσχερών συνθήκων, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του γάμου ή της σχέσης. Τους χορηγείται αναστολή των διαδικασιών απέλασης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για αυτοτελή άδεια διαμονής. Η βασιζόμενη στο φύλο βία κατά των γυναικών δύναται να αναγνωριστεί ως μία μορφή δίωξης υπό την έννοια της Σύμβασης του 1951 της Γενέβης για το καθεστώς των προσφύγων, καθώς και ως σοβαρή μορφή βλάβης που οδηγεί στη χορήγηση συμπληρωματικής επικουρικής προστασίας. Και βέβαια τα θύματα της βίας κατά των γυναικών που χρειάζονται προστασία, ανεξάρτητα από το καθεστώς στον τόπο διαμονής τους, δεν επαναπροωθούνται κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες σε οποιαδήποτε χώρα όπου η ζωή τους θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο ή όπου θα μπορούσαν να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Όσον αφορά... να ολοκληρώνετε. Ολοκληρώνω σε μία φράση ό,τι αφορά τη σύμβαση. Όσον αφορά λοιπόν τη δικαιοδοσία των μερών, προβλέπεται η δραστική επέκταση της διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας των κρατών μελών με καθοριστικό κατά τη σύμβαση, το συνήθι τόπο διαμονής του δράστη αντί της ηθαγένειάς του, όπως συμβαίνει στο δικό μας δίκαιο, ρύθμιση για την οποία
προτείνεται η διατύπωση επιφύλαξης όπως προβλέπεται από την ίδια τη σύμβαση. Θεσπίζεται μηχανισμός παρακολούθησης από ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της βίας εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, αποκαλούμενη Γκρέβιο, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης από τα μέρη και θα αποτελείται από έναν ελάχιστο αριθμό 10 μελών και έναν μέγιστο 15 μελών, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο και τη γεωγραφική κατανομή, καθώς και τη διεπιστημονική εξειδίκευση. Τα μέλη της θα εκλέγονται από Επιτροπή των Μερών μεταξύ υποψηφίων που έχουν προταθεί από τα μέρη για μια θητεία 4 ετών. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, που ανανεώνεται επίσης. Έχουν επιλεγεί μεταξύ υπηκών των μερών και απολαμβάνουν προνομίων και ασυλιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της σύμβασης. Ακολουθείται μια διαδικασία ερωτηματολογίων, απαντήσεων, εκθέσεων, σχολείων και συστάσεων. Η Επιτροπή των Μερών αποτελείται από τους εκπροσώπους των μερών της σύμβασης και συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου καλείται να αξιολογεί τακτικά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Λυπάμαι, αλλά υπάρχει ολομέλεια, γι' αυτό αναγκάζομαι να είμαι. Εάν μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για το υπόλοιπο κομμάτι του νομοσχεδίου. Θεωρώ ότι δεν προλαβαίνετε. Αλλιώς στην τρίτη συνεδρία θα μιλάσουμε να αυτό. Τα πω στην κατάρθρωση συζήτηση. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Η συγγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Βούλτεψη Σοφία.